Μνημόνιο συναντήληψης υπέγραψαν σήμερα στο Ολυμπιακό Μέγαρο η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, και η Επίτροπος Ισότητας Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, υπέγραψαν το μνημόνιο στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, του μέλους του Διοικητικού Συμβούλου του ΚΟΑ, Κάλι Χατζιωσήφ, βουλευτών, εκπροσώπων φορέων και οργανισμών και των διεθνών καλαθοσφαιριστριών της Εθνικής Μπάσκετ. Στόχος του μνημονίου είναι η ανάπτυξη της συμμετοχής γυναικών στο άθλημα του μπάσκετ μέσα από καινοτόμα προγράμματα και δράσεις. Μεταξύ άλλων, το μνημόνιο θα εκπαιδεύσει στα θέματα ισότητας τα επαγγελματικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΚ, τους αθλητές, αθλήτρες και φιλάθλους. Θα προωθήσει εκστρατείες για την ισότητα μέσω των διοργανώσεων 3-on-3 και τουρνουά κάτω των 8 της ΚΟΚ, θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες μεταξύ καλαθοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστριών και θα οδηγήσει την ΚΟΚ στην υποβολή ετήσιων συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα Εράσμους και άλλες δράσεις. Μνημόνιο συναντήληψης υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και το Γραφείο του Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Στόχος του μνημονίου η συμμετοχή γυναικών στο άθλημα του μπάσκετ μέσα από καινοτόμα προγράμματα και διάφορες δράσεις. Στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας Αθηνάς Μιχαηλίδου υπογράφτηκε σήμερα το Μνημόνιο Συναντήληψης μεταξύ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι χαιρετίζει όλες τις ενέργειες για ισότητα των φύλων και αποκατάσταση των διακρίσεων που προκύπτουν. Εκ μέρους του ΚΟΑ, η Κάλι Χατζιωσήφ επισήμανε ότι η φιλοσοφία της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι η εισαγωγή μιας νέας αθλητικής κουλτούρας. Ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, δήλωσε ότι η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό είναι για την Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας βασική προτεραιότητα αλλά και κοινωνική αναγκαιότητα. Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, δήλωσε ότι ο γυναικείος αθλητισμός δεν θεωρείται ισότιμος του ανδρικού και προσπαθούμε, είπε, να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων υπέγραψαν μνημόνιο συναντήληψης με γνώμονα την ανάπτυξη της συμμετοχής γυναικών στο άθλημα του μπάσκετ. Μνημόνια στην αντίληψη υπέγραψαν η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Στόχος του μνημονίου η ανάπτυξη της συμμετοχής γυναικών στο άθλημα του μπάσκετ μέσα από καινοτόμα προγράμματα και δράσεις. Μεταξύ άλλων, το μνημόνιο θα εκπαιδεύσει στα θέματα ισότητας τα επαγγελματικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΚ, τους αθλητές και αθλήτριες και φιλάθλους. Θα προωθήσει εκστρατείες για την ισότητα μέσω των διοργανώσεων 3x3 και τουρνουά U8 της ΚΟΚ. Θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες μεταξύ καλαθοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστριών και θα οθήσει την ΚΟΚ στην υποβολή ετήσεων συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες δράσεις. Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων του Μνημονίου θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας ενώ θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού των δύο μερών. Μνημόνιο συναντήληψης υπέγραψαν το πρωί η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων. Μνημόνιο με στόχο την ανάπτυξη της συμμετοχής γυναικών στο άθλημα του μπάσκετ μέσα από καινοτόμα προγράμματα και δράσεις υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανδρέας Μουζουρίδης και η Επίτροπος Ισότητας Φύλων Τζότζη Χριστοδούλου στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνάς Μιχαηλίδου. Φαίνεται ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη για άρση όλων των έμφυλων αδικιών, αποκλεισμών και ανισοτήτων. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Για να διατρανώσουμε με παρησία τη βούλησή μας για άρση κάθε συνειδητής ή ασυνείδητης έμφυλης αδικίας που εμφανίζεται στον χώρο της παιδείας και του αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, το μνημόνιο θα εκπαιδεύσει στα θέματα ισότητας τα επαγγελματικά στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, τους αθλητές και αθλήτριες και φιλάθλους. Θα προωθήσει εκστρατείες για την ισότητα μέσω διοργανώσεων και θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες μεταξύ καλαθοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστριών και θα οθεί την Ομοσπονδία στην υποβολή ετήσιων συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus Plus και άλλες δράσεις. Για την εκπλήρωση των στόχων και δράσεων του μνημονίου θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, ενώ θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού των δύο μερών. Μνημόνιο συναντήληψης υπέγραψαν το πρωί η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων με στόχο την ανάπτυξη της συμμετοχής γυναικών στο άθλημα του μπάσκετ. Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου τόνισε πως η ισότητα των φύλων είναι σημαντική παράμετρος πολιτικής, ενώ η Κάλι Χατζιωσήφ, πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του ΚΟΑ, μίλησε για σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες των φύλων στον αθλητισμό. Ιδιαίτερα η έμφυλη ισότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και του αθλητισμού αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της πολιτικής μας και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαίδευσης.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στον Αθλητισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού έθεσε ως φιλοσοφία τη διαμόρφωση μιας νέας αθλητικής κουλτούρας στην κυπριακή κοινωνία, όπου μεταξύ άλλων η γυναίκα να αντιμετωπίζεται με βάση τις καθολικές της αξίες. Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων του Μνημονίου θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, ενώ θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού των δύο μερών.